Για εμβολιαστικά κέντρα που βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα από την έλλειψη διαθεσιμότητας εμβολίων, έκανε λόγο σε συνέντευξή του στο Ράδιο 984 και το Γιώργο Σαχίνη, ο καθηγητής παθολογίας ονοσολογίας Παναγιώτης Βλαχογιανόπουλος. Αναφέρθηκε δε σε αλληλοσυγκρουόμενες κινήσεις και αποφάσεις που ρίχνουν λάδι στη φωτιά και δίνουν την εικόνα της παντελούς έλλειψης στρατηγικής. Τα εμβόλια δεν φτάνουν με την τρέχουσα γραμμή παραγωγής. Πιθανώς να μην καθαρίσουν και τελείως τον ιό. Άρα χρειαζόμαστε εναλλακτικές λύσεις. Αυτές είναι: πρώτον, η ευρεία επιδημιολογική επιτήρηση του πληθυσμού με σχέδιο. Λίγες ώρες νωρίτερα και με φόντο τις αναβολές σε εμβολιασμού σε νοσοκομεία, ο Χρήστος Λιονής στυλίτευσε μέσω της Κρήτη TV τις κινήσεις αυτές, εξηγώντας πως έρχονται να ενισχύσουν τα ερωτήματα που ήδη υπάρχουν σε μερίδα των πολιτών. Τα τεχνικά ζητήματα σαφέστατα δημιουργούν ερωτήματα, αλλά ακόμη και τώρα και παρό οποιοδήποτε, δεν θα έλεγα λάθη, αλλά προβλήματα στο σχεδιασμό, θα μπορεί αυτή τη στιγμή να τα ξεπεράσει κανένας, κινητοποιώντας όσο μπορεί περισσότερο το διάλογο. Ο καθηγητής ανοσολογίας Παναγιώτης Βλαχογιανόπουλος τόνισε ακόμη πως βασικά δεδομένα για τη διασπορά δεν υπάρχουν ως συνέπεια της ανυπαρξίας επιδημιολογικής επιτήρησης. Κάνοντας δε ένα βήμα παραπέρα, ανέφερε πως πολλά ζητήματα χρήζουν πλέον εισαγγελικής έρευνας. Η δεύτερη δόση οριμάζει την ανοσολογική απάντηση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι τα αντισώματα που φτιάχνουμε με την πρώτη δόση, με τη δεύτερη υφίστανται αυτό που λέγεται receptor editing, δηλαδή τροποποιούνται με σημειακές σωματικές μεταλλάξεις των κυττάρων μας και γίνονται πιο ισχυρά για να αναγνωρίσουν το αντιγόνο. Την αναγκαιότητα καταγραφής της ανοσίας στον πληθυσμό της Κρήτης, ακόμη και μέσα από τη διαδικασία των εμβολιασμών, επισήμανε ο κύριος Λιονής. Αποκάλυψε μάλιστα πως η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι έτοιμη να καταθέσει σχετική πρόταση στη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ζητώντας ταυτοχρόνως την ενεργοποίηση και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση η μέτρηση και της φυσικής και της επίκτητης, όπως λέμε, ανοσίας. Της ανοσίας δηλαδή που θα προκληθεί από το εμβόλιο και της φυσικής που θα προκληθεί από την νόσο. Και γι' αυτό το λόγο και σαν ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε μία πρόταση στην κυρία Μπορμπουδάκη για την ανάπτυξη ενός μεγάλου παρατηρητηρίου μέσω της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.